που έδωσαν φέτος εισαγωγικές εξετάσεις. Όλοι οι άλλοι διεκδικητές ήταν περισσινοί υποψήφοι και κράτησαν τη βαθμολογία που είχαν φέρει. Το ποσοστό αποτυχίας, μάλιστα, σε ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης υπερβαίνει στη φυσική το 92%. Η μοναδική φωτεινή εξαίρεση της πόλης μας ήταν ο Βαγγέλης Κατσιούλης, τελειόφυτος του πρώτου Λυκείου Νεάπολης, ο οποίος βαθμολογήθηκε με 18,75. Ο Μιχάλης Βέλος συνάντησε τον μαθητή και μας είπε τα εξής. Εύκολα σου φάνηκαν τα θέματα της φυσικής τη στιγμή που οι περισσότεροι υποψήφοι έγραψαν κάτω από την βάση φέτος? Τα θέματα είχαν αρκετές δυσκολίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Από ένα μαθητή, ο οποίος είχε κάνει πολλές ασκήσεις, είχε καταβάλει μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια στα πλαίσια της περασμένης χρονιάς και ο οποίος θα έπρεπε με ψυχραιμία αυτά τα θέματα. Πόσο δικαιολογημένη βρίσκεις την αγανάκτηση και των γονέων αλλά και όλων αυτών των παιδιών για την αποτυχία τους στη φυσική? Σίγουρα συνέβη και μεγάλη αδικία εις βάρος των παιδιών που αποφύτησαν φέτος σε σχέση με τους απόφοιτους των περασμένων ετών, μια και εκείνοι κράτησαν 19 και 20 πολύ ψηλούς βαθμούς στο συγκεκριμένο μάθημα, κάτι που είναι πρακτικά δύνατο να κάνει ένας φετινός υποψήφιος. Τέλος, Βαγγέλη, τώρα που ουσιαστικά οι κόποι σου ανταμείβονται, όχι τυπικά, τυπικά θα γίνει αργότερα, πώς νιώθεις? Νιώθω ικανοποιημένος γιατί προσπάθησα αρκετά, όπως προσπάθησαν και αρκετοί φίλοι μου και γνωστοί, και ανταμείφθηκα τελικά για αυτή την προσπάθεια που κατέβαλα. Τι μήνυμα έχεις να δώσεις στα παιδιά που δεν μπόρεσαν φέτος να περάσουν στα ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μου? Στη ζωή τους θα αντιμετωπίσουν πολλές αποτυχίες, δεν θα έχουν πάντα επιτυχίες. Στα πλαίσια αυτών των αποτυχιών μπορεί να είναι και η φετινή εξέτασή τους στο μάθημα της φυσικής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους, μια και θα τους δοθούν και άλλες ευκαιρίες.